Ένα ανοίξα μισό λεπτό. Τένι, ήρθε για εκείνη τη λίστα με τους ηθοποιούς. Καλά, άσε τους ηθοποιούς. Έλα να σε γνωρίσω στην μητέρα της Μαρίνας. Κυρία Ζωήτσα, από εδώ ο Κωνσταντίνος μου, ο γιος μου. Και, κάνετε. Τένι, μάλλον εσύ δεν θα την έχεις αυτή τη λίστα. Την έχω, εγώ, την έχεις. Καλά, περνάω αύριο, δεν χανόμαστε καλή. Τι παλικάρι μου. Καλέ, μόνο βουνό με βουνό δεσμεύει. Γνωρίζεστε. Όχι. Ναι. Κυρία κύριε μου, πώς είναι. Καλά, προχτές το κανάλι, δεν θυμάστε. Όχι και πολύ καλά. Βλέπετε, έχω ένα πρόβλημα με ταλαιπωρεί μια πρεσβειοποίηση τελευταία και καλή σας. Πώς δεν θυμάστε που πιάσαμε και κουβεντούλα που μου λέγατε για εκείνη την κοπέλα. Ναι, τώρα που το λέτε, κάτι θυμάμαι καλή. Κάτσε, λέ, να συνεχίσουμε. Δεν πειράζει, τα λέμε καμιά φορά, δεν χαλόμαστε. Κάτσε, καλέ, χαλάρωσε, πώς κάνεις έτσι τα πάθεις. Χαλάρωσε. Θέλω να μου πεις τι έγινε. Ξέρετε, κυρία μου, δεν έχω προλάβει να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας και επειδή κυκλοφορώ παράνομα και φοβάμαι τα πλόγα της αστυνομίας, καταλάβατε. Και εσύ είναι καλέ. Είναι και αυτή η πρεσβειοποία, όπως προείπα, με ταλαιπωρείτε. Και αυτό καλή νύχτα σας. Κωνσταντίνε, μην το παρεξηγείτε, κατά βάθος είναι πολύ καλό παιδί. Αλλά καμένο. Ό,τι και να σας είπε είναι ψέματα. Μου είχε πει ο γιατρός να καυτηριάσουμε έναν καλό γερό που είχε στο πισινάκι του. Αλλά που να ξέρω εγώ ότι δεν έπρεπε με τον αναπτήρα. Όχι, τέτοιο κάψιμο. Όχι. Για τα προσωπικά του λέω. Μήπως να φεύγαμε, Ναι, να φεύγαμε. Πάμε, καλά, τι πρόβλημα έχει με τα προσωπικά του. Αγαπημένο, να φεύγουμε. Τα έχει φτιάξει με μια τσουλίτσα της τηλεόρασης. Όνομα είπε. Όχι. Α, δόξα τω Θεώ. Σάνα τις όμως τώρα που το σκέφτομαι, ας πούμε, υπάρχουν και πολλές. Πολλές, κυρία Ζωήτσα μου, πολλές. Πού να βρεις άκρη. Λοιπόν, τα είχε φτιάξει, λέει, με αυτήν και την αγαπούσε πάρα πολύ. Αλλά αυτή το μήνα παράτησε. Και μετά από καιρό μαθαίνει τι. Ό,τι είχε, λέει, μείνει έγκυος. Ό,τι σκρόφα! Είχε μείνει, λέει, σκρόφα. Έγκυος. Και πάει και τη βρίσκει. Και τι του λέει σκρόφα, ας πούμε, του ανθρώπου. Ότι ας πούμε το παιδί δεν ήταν δικό του. Τα ακούς, Τέλη μου. Εγώ τούπα. Α, τούπατε και εσείς. Μπράβο, μπράβο. Τούπα, του λέω. Μη σκιάζεσαι, Λεβέντη μου. Μη φοβάσαι, μην την πιστεύεις. Γιατί καμιά φορά, ας πούμε, τα κουρίτσια λένε πολλά ψέματα. Ας πούμε μέχρι και στη μάνα τους. Καλά που μου το είπατε, γιατί εγώ δεν είχα ιδέα. Το βιάσω να του πω εγώ που κάθεται και λέει τα δικά του σε ξένους ανθρώπους και αφήνει τη μανούλα στο μαύρο σκοτάδι. Εσύ, Μαρίνα μου, σαν άνθρωπος της τηλεόρασης. Τι πίνετε. Εσύ λέω, αγάπη μου, αυτήν του Κωνσταντίνου την ξέρεις? Μαρούσκα Τσίπουρο. Την ξέρουμε εμείς αυτή. Μαρούσκα Τσίπουρο. Αν φέρω εγώ το Τσίπουρο. Σκέψε εσύ, γιατί πλάκα θα έχει να θυμηθούμε. Να μάθω. Και το απόψε τι ήταν κι αυτό. Τέλειος, το έχει καταλάβει όλα και μας δουλεύει ψιλογαζί. Λοιπόν, σας θέλω κουρμί και την άνθρωπη. Είμαστε κεραγμένοι. Χριστέ μου. Ω, καλώς. Έλα. Καλώς μου. Καλώς όρισες. Μια χαρά. Βρίστηκα μονάχα με εκείνο τον Ταρίφα που θέλει να μου χώσει το σύνταγμα έναν Αλβανό. Αλλά, Μαξ, μια χαρά μετά, όλα μια χαρά πήγαν. Σόφυρα και μια τραχανόπιτα. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, σου γνωρίζω τη Μαριάνθη. Μαριάνθη, η μητέρα της Μαρίνας. Αχ, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που γνωρίζω τη μητέρα μιας τηλεοπτικής σταρ. Γιατί εγώ, ξέρετε, ειδικά τη Μαρίνα. Έλα, Ζωήτσα μου, έλα, κόπιασε, κορίτσι μου. Κάτσε. Πολύ εύκολα το βρείτε. Μπράβο. Αρφλόρα. Τι την έβαλε στην πανιέρα με στο σαλόνι? Τι να σου λέω τώρα, μια ζωή τσακώνει για αυτήν την αηδία. Πάντως το σπιτάξει πολύ ωραία. Πολύ έτσι. Αχ, μετά να έρθετε να δείτε και το δικό μου τώρα που λείπει ο Φώτης, να σας φιλέψω και κάτι. Μόνης μένεις? Όχι, με τον... Ωραία, που έβαλες εκείνο το... Ωπα! Αυτό. Α, μην το ξεσυνερίζεις, είναι κομματάκι τροπαλός. Κωνσταντίνε, Κωνσταντινούλη,
Κωνσταντίνε! Κωνσταντινούλη! Νούλη! Έλα χαιρετίς την κύριε βρε! Νούλη! Α! Πώς μπορείς έτσι παιδί μου! Έλα ρε έξω και έχουμε ξανά κόσμο! Τι κόσμο! Μια ξένη γυναίκα ρε! Ποια είναι αυτή η γυναίκα! Η μαμά της Μαρίνας ρε εσύ! Ποιας Μαρίνας καλέ! Σκουτουράτου ρε! Α, και τι δουλειά έχω με τη μαμά της Μαρίνας στη σκουτουράτου! Κάνεις ρεζίλη στην ξένη γυναίκα, αυτό σου λέω μόνο. Μη με κάνεις ρεζίλη, θα στακώσω. Είμαστε, ήταν μαθητριά του. Ναι, έκανε όλη τη χρονιά πέρσι στη σχολή του παιδιού που κάνουν αρχαία θεατρικά. Α, για αυτή τη σχολή μου έλεγε που πέγαινε δικιά μου πέρσι. Ναι, το κατάλαβα εγώ τότε. Δεν καταλάβαινα, δεν καταλάβαινα. Είμαστε κι εμείς, είμαστε κι εμείς. Καλώς, καλώς τους. Υποπέρεπτος το μαγάκι του, είχε μια κρίση. Έλα, χαιρέτα την κυρία, χαιρέτα. Δώσ' το χεράκι σου, πες καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία μου, καλημέρα σας. Καλημέρα, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Και εγώ πάρα πολύ κι εγώ, και τώρα με συγχωρείτε γιατί βιάζομαι. Έλα εδώ, δεν κατάλαβες. Ποια σου είπα την κυρία? Ζωή Τσακουντουράτου, η μητέρα της Μαρίνας. Μαρίνας. Ντουράτου. Α, λέτε για εκείνη την παλιά με τη μαθήτρια. Ναι, εσύ τη θυμάστε έτσι καθόλου. Έτσι, το μυαλό δεν έρθει καθόλου. Αμυδρά, πολύ αμυδρά. Και τώρα με να με συγχωρείτε γιατί ξέρετε, βιάζουμε και. Εσύ, παλικάρι, όλο βιάζεσαι, όλο τρέχει να σε κυνηγάνε. Αμά, έχετε ξανασυναντηθεί? Όχι, έχουμε ξανασυναντηθεί. Όχι, τα βλέπει. Και τώρα με να με συγχωρείτε. Θα τα ξαναπούμε. Α, βεβαίω αν είναι παρθένο, γιατί όχι. Γεια σα. Είναι αντικοινωνικό παιδί. Ναι. Είναι από εκείνα τα, από αυτά τα παιδιά τα, πώς τα λένε, τα αντικοινωνικά. Όλα κομματάκια έτσι είναι. Δεν μου λες Φλώρα καλή μου, του σχολή που έχει το παλικάρι, τι σχολή είναι? Η σχολή είναι μία σχολή που μαζεύει διάφορα φρικιά και κάνουν σπέζουν θέατρο. Και πού είναι αυτή η σχολή? Όχι πως με νοιάζει εμένα, δεν μοιάζει καθόλου, αλλά ας πούμε έτσι από περιέργεια, πού είναι? Να ξέρω εσείς πια, δεν έχει τώρα για πρόβα, τώρα φροντίζετε τη κυρία Κουντουράτου. Καλησπέρα σας. Α, καταφωνή! Και πάντα στην ώρα σας, πάντα στην ώρα σας. 5 λεπτά διάλειμμα. Και εσείς δύο προσέξτε, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά εμείς. Καθόλου καλά! Α, πολλά νεύρα έχετε. Πολλά νεύρα έχετε. Πάμε! Πάμε! Φώτη! Πήγαινε και εσύ από εδώ. Πολύ αυστηρός είσαι πάντως. Και δεν με έχετε δει και στις φόρμες μου. Και ελπίζω να εμείς εδώ. Μα έτσι που το πάτε, κυρία μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αποφύγετε. Γιατί, καλή μου γυναίκα, γιατί? Γιατί το πας φύρι-φύρι να πλακωθούμε? Δεν θες να λέμε μια καλημέρα όταν θα ανέβω στα Γραβενά, ε? Δεν ήμουν ασαφής μαζί σου? Γιατί δεν μου αφήνεις την ησυχία μου, γιατί? Λοιπόν, άκου να δεις. Επειδή αρκετή υπομονή έκαμα μέχρι τώρα μαζί σου. Α, έχουμε και θράσος. Έχουμε και θράσος, δεν μου λέτε οικογενειακό σας χάρισμα? Ναι, ρε, γι' αυτό κάτσε κάτω σου. Κάτσε κάτω. Κάτω είπα. Άκου να δεις. Εγώ είμαι μάνα. Και σαν μάνα έχω ένστικτο. Να το βάλετε στην τράπεζα να αυγατήσει. Και η λεγάμενη που μου έλεγε στον καφενέ, ξέρω πως είναι η κόρη μου. Τι κάνει, κάνουμε και χιουμορ. Τώρα κάνουμε και χιουμορ. Η λεγάμενη που σώκαψε την καρδιά. Τα δικά σου λόγια χρησιμοποιώ. Αυτή τη τηλεόραση. Η νέα, όμορφη, άμυαλη και τσαμπουκαλού. Τι κάνει μια νιά στα κεραμίδια? Η Λάσπα. Η Κατερίνα Λάσπα. Κατερίνα Λάσπα. Ναι, η Κατερίνα Λάσπα, γι' αυτή σας έλεγα. Μορτή μου λες. Φυσικά. Αλλά τώρα κατάλαβα. Νομίσατε ότι... γι' αυτό όλες αυτές οι αναχρήσεις και οι επισκέψεις στο σπίτι. Δηλαδή, καλά κύριε μου, νομίσατε δηλαδή ότι εγώ ήταν ποτέ δυνατόν να ερωτηθώ την κόρη σας? Εδώ ερωτεύτηκε στη Λάσπα. Άλλο. Και δεν μιλήσω Κωστάκη. Με τη Λάσπα είχατε πάει στις πέτσες. Συγγνώμη. Και είχατε και δύο κρυμμένα τα τσίλικα της Χαρούλας. Επαναλάβετε. Λεβέντη μου, κατάλαβε το. Σαρακατσάνα ή μηδενό εχαζί. Α, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι έχετε εμπλακεί σε ένα δέδαλο παρεξηγήσεων κάποιων μεταφυσικών φαινομένων. Καλά. Μην ταράζεις. Εγώ φεύγω. Σ' αφήκω να κάνεις και τη δουλειά σου. Αλλά να ξέρεις, σε γουστάρω γιατί σαν ντράκι. Μ' αρέσεις έτσι, οξύθυμος είσαι, κομμάτι αψής, αλλά μ' αρέσεις. Μοιάζεται. Με ποιον? Ξέρεις εσύ. Μια στιγμή να σας πω. Για να σου πω, παλικάρι μου, βγάλε αυτά τα μαύρα. Σε χαλάνε, θα σου το έχει πει και η δικιά μου, είμαι σίγουρη.
σένα, βρε Μαντράχαλε. Τι, δεν θα σου λείψω. Δεν δε φαντάζεστε πόσο. Αφού την ημέρα που θα φύγετε θα την κηρύξω επίσημη αργία για τη σχολή μου. Εσύ θα έρθεις στο τραπέζι. Αλίμονο εγώ, δεν θα έρθω. Αφού εγώ θα φέρω το τραπεζομάνι. Και που ξέρεις. Μπορεί να τα ξαναβρεις και με τον παλιά σου έρωτα. Τον παλιό μου έρωτα. Τι λέτε τώρα, κυρία μου. Την Κατερίνα Λάσπα. Α, την Κατερίνα. Ποια άλλη. Σωστά, ποια άλλη. Δεν βαριέστε όμως. Δεν θέλω να διακινδυνεύσω συναντήσεις με την Κατερίνα. Τι? Διαχωρίσαμε καλά, ξέρετε. Α, διαχωρίστε καλά. Κρίμα. Πω, πολύ κρίμα. Εγώ όμως δεν πειράζει, Λεβέντη. Σου έφερα αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μια μικρή απόδειξη, παλικάρι μου. Πως όταν εμείς οι σαρακατσανέοι λέμε ότι συμπαθάμε κάποιον, δεν το κάνουμε για τα μάτια του κόσμου, όπως το έχετε εσείς σε αυτή τη σκατόπουλη.